Σεπτεμβρίου σε όλα τα θέματα της πόλης. Όταν αναλάβατε δηλαδή. Γιατί βεβαίως δεχόμαστε έναν ανηλαίη πόλεμο, είτε αφορά τους Ρωμά, είτε αφορά το χώρο της καθαριότητας που ανήκει στον ΑΙΠΕΔ, είτε αφορά την εγκατάλειψη ας πούμε των παιδικών χαρών. Ξαφνικά όλες οι υπηρεσίες, όλος ο κρατικός μηχανισμός, όλοι οι διοικήσεις, οι αποκεντρωμένες, οι εισαγγελείς, οι συνήγοροι, οι επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης ξαφνικά έχουν ανακαλύψει όλα τα θέματα τα ανοιχτά που υπάρχουν στο Χαλάντρι εδώ και 35 χρόνια, τα οποία σκάνε το ένα πίσω από το άλλο με μία μεθοδικότητα και με μία συγκεκριμένη λογική, και νομίζουν κάποιοι ότι με αυτά φθείρουν ας πούμε τη διοίκηση του Δήμου και τον Δήμαρχο. Δυστυχώς στερούν τον πολιτισμό και τον χώρο από τα παιδιά τους. Εμείς δεν πρόκειται να υποκύψουμε σε αυτές τις μαφιόζικες πρακτικές. Το θέατρο θα ξαναστηθεί στα πόδια του και το φεστιβάλ δεν πρόκειται να αναβληθεί και θα γίνει φέτος. Πότε ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει το φεστιβάλ, κύριε Δήμαρχε? Κοιτάξτε, οι εργασίες στις αρχές Ιουνίου. Οι εργασίες αποκατάστασης ξεκίνησαν σήμερα το πρωί. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Καραμέρο, ο οποίος ήταν από χθες εδώ, τον Αντιπεριφερειάρχη Βόρειο Τομέα, τη Ρένα Διδούρου, και όλη την περιφέρεια της υπηρεσίας της, που από την πρώτη στιγμή σήμερα το πρωί βρίσκονται εδώ, μαζί με τις υπηρεσίες του Δήμου. Πάντως, κάνουμε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια. Σήμερα θα έχει τελειώσει η αποκαθήλωση των καμένων. Μάλιστα, την Κυριακή το πρωί. Καλούμε όλους τους κατοίκους της πόλης, τους ενεργούς πολίτες, εθελοντές, τους μαζικούς φορείς να πάρουν στα χέρια τους αυτή την υπόθεση. Το θέατρο της Ρεματιάς, όπως το φτιάξαμε με τα χέρια μας πριν από 34 χρόνια, μια ομάδα 17 χρονών παιδιών, οι οποίοι είχαν τότε το θίασο των αστέγων στο Χαλάντρι, που με τη βοήθεια του Σπύρου Βραχορίτη και της τότε διοίκησης του Δήμου φτιάξαν ένα μοναδικό χώρο πολιτισμού στην πόλη. Έχω την τιμή δύο από αυτά τα παιδιά να είναι σήμερα αντιδήμαρχοι μου στο Χαλάντρι. Όπως λοιπόν τότε αυτοί με τα χέρια τους το φτιάξανε, έτσι με τα χέρια μας σήμερα θα το ξαναφτιάξουμε. Ναι. Αυτός ο χώρος, ο μοναδικός πολιτισμού θα ξαναλειτουργήσει. Αυτό ευχόμαστε όλοι, ξέρετε κάτι όμως. Θέλω να δώσετε μία απάντηση, γιατί εχθές στο χώρο εκεί του θεάτρου, αφού του ξέσπασε η πυρκαγιά, αφού του καταστράφηκε ολοσχερός το θέατρο, μίλησαν και διάφοροι κάτοικοι, οι οποίοι εξέφρασαν τη θλίψη τους, την απογοήτευσή τους, την οργή τους. Ανάμεσα σε αυτούς λοιπόν υπήρξαν και κάποιοι, μισό λεπτάκι να ολοκληρώσω το ερώτημά μου, κύριε Δήμαρχε. Ακούστηκε από κάποιους κατοίκους ότι δεν φυλασσόταν ο χώρος και ότι κάνουν εθελοντικές βάρδιες οι κάτοικοι. Κάτι τέτοιο ευσταθεί? Εσείς που ξέρετε πάρα πολύ καλά τις αυτοδιοίκησης και που είσαστε τόσο πολύ υπέρμαχοι των απαγορεύσεων προσλήψεων, ας πούμε, στο δημόσιο, θα ξέρετε. Όταν λέτε εμείς, ότι τι εννοείτε? Μέχρι το 2017. Μισό λεπτάκι, το Sky, κύριε Δήμαρχε, τι λοιπόν, εννοείτε? Εσείς λοιπόν, μέχρι το 2017 ξέρετε ότι είναι απαγόρευση των προσλήψεων. Ναι. Ότι ο Δήμος έχει 42 χώρους και μισό φύλακα. Και εμείς δεν έχουμε καμία, μας απαγορεύουν, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν τα κονδύλια και οι δημότες πληρώνουν πανάκριβα δημοτικά τέλη, τα οποία εμείς μειώσαμε φέτος 14%, παρόλα αυτά μας απαγορεύουν τη δυνατότητα να προσλάβουμε προσωπικό για να φυλάνε αυτούς τους δημόσιους χώρους. Ούτε στο γραφείο μου δεν υπάρχει φύλακας. Μάλιστα, στο δημαρχείο. Άρα αυτό είναι ένα πολιτικό ζήτημα ή μια προσωπική επίθεση? Τώρα για ποιο λόγο από τη στιγμή που συζητάμε και παρουσιάζουμε αυτό το θέμα να μπούμε σε μια προσωπική θέμα. Αντιπαράθεση? Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Εγώ δεν κάνω καμία προσωπική αντιπαράθεση. Ωραία. Εγώ ξέρω λοιπόν πάρα πολύ καλά ότι όλοι οι υπερασπιστές της απαγόρευσης των προσλήψεων στο δημόσιο να καταλάβουν ότι τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών που εφαρμόζονται στη χώρα μας τα τελευταία 5 χρόνια είναι η κατάρρευση του δημόσιου χώρου. Και προσπαθούμε με εθελοντική δουλειά, με τη στράτευση των ενεργών πολιτών της πόλης μας και όλης της χώρας, να αποκαταστήσουμε και να μπορέσουμε να μικρύνουμε τις συνέπειες αυτών των πολιτικών. Μάλιστα, γι' αυτό άλλαξε και το πολιτικό σκηνικό στη χώρα. Άλλωστε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ πολύ και τη Μαρία. Με χαρά λοιπόν όταν αποκατασταθεί από τα...